Χαιρετίζουμε τους διαδηλωτές που τώρα είναι έξω στην πλατεία Συντάγματος διεκδικώντας σύγχρονες υποδομές και προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ζωής του λαού. Έχουν δίκιο. Είμαστε μαζί τους. Και πώς να μην διαδηλώνουν όταν κυβέρνηση και περιφέρεια μας βομβάρδιζαν με τα μεγαλεπίβολα σχέδιά τους για το χιονιά που βούλιαξαν στην ανυποληψία. Γολγοθά προβλημάτων δημιούργησε η εγκληματική έλλειψη μέτρων για το χιονιά που ήξεραν την έναρξη, διάρκεια, ένταξη και ποιες περιοχές θα πλήξει, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Υπάρχει αιτία. Έχει την ίδια αφετηρία με τις φωνικές πλημμύρες και υπερκαγιές στη Μάνδρα, Μάτι, επί ΣΥΡΙΖΑ ή με τις καταστροφικές πλημμύρες και νεκρούς του Ιαννού ή τις Μύδια ή τις μεγάλες φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία και άλλα ή με το χιονιά Ελπίδα με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η ιστορία επαναλαμβάνεται και όσο και αν μας εξοργίζει, δεν μας εκπλήσει. Γιατί η αιτία είναι η αντιλαϊκή στρατηγική της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων που υπηρετούν το αστικό κράτος, δηλαδή τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό το αστικό, επιτελικό όπως το λέτε, κράτος, αποτελεί τον εμπριστή και οδοστρωτήρα των λαϊκών αναγκών. Και μάλιστα, όταν συμβαίνουν καταστροφές, η αντιπαράθεση μεταξύ σας είναι ο αριθμός των νεκρών. Για να κρύψετε την ίδια στρατηγική ότι από κοινού εξυπηρετείτε τις ανάγκες των επιχειρηματιών και όχι των λαϊκών αναγκών σε υγεία, πολιτική προστασία, φτηνή ενέργεια και ούτω καθεξής. Μήπως όλες αυτές οι καταστροφές της τελευταίας πενταετίας δεν εξαφάνισαν λαϊκές περιουσίες και κόπους μιας ζωής? Και τι διορθώσεις κάνατε και τι αποζημιώσεις δώσατε? Κοροϊδίας. Όπως και τώρα με το διχίλιαρο της Αττικής Οδού θα αποζημιώσετε τους αγρότες από την επέλαση του χιονιά. Την απάντηση δίνουν οι αγρότες στα συλλαλητήριά τους με τρακτέρ τώρα, αυτή την περίοδο. Απαιτούν να σχεδιαστούν και να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα και να αφήσουν τα μπαλώματα μετά τις ζημιές του Ιαννού, να αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ 100% και να μην εξαιρεί μηχανολογικό εξοπλισμό και εργαλεία που καταστράφηκαν και τον καθαρισμό εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης που μπαζώθηκε από λάσπη και φερτά υλικά ή υπέστησαν διάβρωση και αποχωμάτωση. Δηλαδή, να μην υπάρχουν κόφτες στις αποζημιώσεις που όλοι διατηρείτε. Όπως υπάρχουν εκκρεμότητες απληρωσιάς από παλιές αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς. Κυρίως απαιτούν άμεσα μέτρα ανακούφισης για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αφού το κόστος παραγωγής τους ξεκληρίζει από το πανάκριβο ρεύμα και πετρέλαιο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απολιγνητοποίησης, των ΑΠΕ και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, που τμηματικά σημερινή και προηγούμενη κυβέρνηση προωθήσατε μέσα από την ευρωκοινοτική κατεύθυνση απελευθέρωσης της ενέργειας. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι χιλιάδες βλάβες του χιονιά που άφησαν στην ψύχρα τα νοικοκυριά να ξεπαγιάσουν. Τι να περιμένουν λοιπόν οι πληγέντες αγρότες σε Μαραθώνα, Βιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησο και άλλες περιοχές από το χιονιά και την παγωνιά της Ελπίδας? Μία από τα ίδια με τις πλημμύρες του Ιαννού. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το καθεστώς του χαμηλού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο καταργήθηκε στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως ψηφίσατε και Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά και στους μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους. Ο τζίρος μειώθηκε, δεν έχουν καθόλου ρευστότητα. Πάνω από το 1/3 βλέπει λουκέτο στο επόμενο διάστημα. Μήπως με το νέο αναπτυξιακό νόμο που προωθείτε θα φτιαχτούν αναγκαίες υποδομές για το λαό ή θα ενταχτούν μικροεπιχειρήσεις?
Όχι βέβαια. Αυτά είναι αποκλειστικά κομμένος και ραμμένος για ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων. Επιχειρηματικότητα μας είπε πριν ο Υπουργός Ναυτιλίας. Το ίδιο θα μας πει και ο Υπουργός Γεωργίας που θα ακολουθήσει και συνολικά η κυβέρνηση. Όμως και στον προηγούμενο αναπτυξιακό του ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστες μικρές εντάχθηκαν. Μόλις 744 μικρές επιχειρήσεις σε ένα σύνολο 800.000. Ούτε το 0,01%. Αυτό είναι το αστικό επιτελικό σας κράτος. Μάλιστα, προκλητικά σε τομείς αγροτοδιατροφή, μεταποίηση, τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, μεγάλες επενδύσεις και ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας θα χορηγούνται από τον αναπτυξιακό αυξημένα στο 100% για επενδύσεις σε περιοχές που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές. Προκλητικό, γιατί στις πληγήσεις περιοχές καθυστερούν πολύ οι κρατικές αποζημιώσεις σε μικροεπαγγελματίες, αγρότες και άλλα που υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Όμως, διοχετεύονται χρήματα και παροχές σε μια χούφτα μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο καθρέφτης της ανάπτυξής σας. Εξάλλου, ανάπτυξη υπέρ του λαού με καπιταλιστικές κυβερνήσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί το κέρδος του καπιταλιστή εξυπηρετούν. Γι' αυτό τα βάσανα του λαού δεν είναι τα τελευταία. Θα είναι εκτεθειμένο σε συνεχείς κινδύνους για τη ζωή, τα δικαιώματα και το μέλλον του. Όσο οι δυνάστες του λαού ενισχύονται, τόσο πιο αδίστακτοι θα γίνονται τέτοιοι εγκλωβισμοί σε λεωφόρους, ακρίβεια σε ενέργεια και βασικά είδη, κόστος αγροτικής παραγωγής, δημόσια υγεία κλπ. Θα επιδεινώνονται. Τα οικονομικά συμφέροντα δεν αλλάζουν, δεν παρετούνται. Όμως οι εργαζόμενοι, ο λαός πρέπει να αλλάξει, να εμπιστευτεί το κουκουέ και να αλλάξει το τόπο, να απαλλάξει τον τόπο από τους άρπαγες και ληστές του πλούτου που παράγει. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμένος αγώνας από ένα κίνημα με αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που να μαζικοποιεί τη δράση του και να αποσπά κατακτήσεις για το λαό. Καθημερινά αυξάνει η ψαλίδα ανάμεσα στις σύγχρονες τεχνολογικές επιστημονικές δυνατότητες και το απέδειξε και ο χιονιάς και η πανδημία για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας στη σημερινή κατάσταση της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης, της ανασφάλειας που βιώνουν μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι. Απάντηση λοιπόν για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα στον 21ο αιώνα της ψηφιοποίησης είναι ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής και όχι η καπιταλιστική βαρβαρότητα και σαπίλα.